Ερχόμαστε για δεύτερη χρονιά. Η Κομωτινή και η Θράκη μας έχει αγκαλιάσει. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι από το αποτέλεσμα που έχουμε ετοιμάσει εγώ και η ομάδα μου. Με την προσθήκη του Βαγγέλη Τάμπο, ο οποίος είναι ένας εξπέρ στο μάρκετινγκ και στη διαφήμιση, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Έχουμε τεράστια απήχηση σε όλη την Ελλάδα. Και όσον αφορά τις μάχες, όπως σωστά είπες, έχουμε 13 μάχες οι οποίες γίνονται μέσα στο κλουβί του UMC από αθλητές οι οποίοι κατάγονται από την Κομωτινή και από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Πέρυσι μας είχε εντυπωσιάσει, κύριε Ελευθεριάδη, θα σε μιλάω στο πληθυντικό, να ξέρεις, ναι, να θα τηρήσουμε τους τύπους. Ναι, ναι, και εγώ θα σας μιλάω στο πληθυντικό. Λοιπόν, πραγματικά είχε μεγάλη απήχηση πέρυσι για πρώτη φορά και για κάτι το οποίο ήταν άγνωστο στους περισσότερους κομωτινέους. Φέτος νομίζω ότι πραγματικά και ο κύριος Βαγγέλης, με τον οποίο συνεργαστήκατε, και με όλο το τμήμα marketing, έχει δουλέψει πολύ σκληρά και νομίζω ότι η απήχηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και πλέον και ο κόσμος, ως πιο εξοικειωμένος, νομίζω γνωρίζει τι θα έρθει να δει και θα έχει έτσι και μεγαλύτερη απήχηση όσον αφορά μέσα στο γήπεδο, γιατί μας ενδιαφέρει και η επίδραση του κόσμου εντός γηπέδου. Σαφώς, η ψυχή της διοργάνωσης και το ρυθμό το δίνει ο κόσμος. Θεωρώ ότι επειδή, όπως είπατε σωστά, ο κόσμος γνωρίζει περίπου τι θα δει και επειδή έμεινε ευχαριστημένος από την προηγούμενη φορά, ήδη τα μηνύματα είναι πάρα πολύ καλά, τα εισιτήρια έχουν προπολιθεί και προπολούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Γι' αυτό και θα πω ότι προμηθευτείτε το εισιτήριό σας, ίσως να υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια στην πόρτα, πάμε δηλαδή να κάνουμε sold out. Ναι. Από εκεί πέρα υπάρχουν τα pay-per-view που μπορεί να το δει κάποιος σε ζωντανή μετάδοση. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γενικώς και είμαστε ευχαριστημένοι γιατί θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, θεωρώ καλύτερο από την προηγούμενη φορά. Δηλαδή κοιτάξαμε να κάνουμε κάτι ακόμα πιο δυνατό, μια παραγωγή ακόμα μεγαλύτερη και να προσφέρουμε ακόμα μεγαλύτερο θέμα. Να αναφερθούμε, κύριε Ελευθεριάδη, ότι μεγάλα ονόματα της διαιτησίας στο χώρο, στον συγκεκριμένο χώρο, θα παρευρεθούν και θα διαιτητεύσουν τους αγώνες, ναι, όπως σαφώς, και μεγάλα ονόματα της αθλητικής δημοσιογραφίας, σαν και Star, θα κάνουν την εμφάνισή τους. Ναι, ναι, έχουμε προσπαθήσει να συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους και με τους επαγγελματίες του χώρου, όπως συνεργαζόμαστε και μαζί σου. να το πούμε και αυτό. Μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλουμε να μάθουν οι τοπικές κοινωνίες αυτό το εντυπωσιακό άθλημα, το MMA, που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο ταχύτατα αναπτυσσόμενο. Προσπαθούμε να έχουμε όλους τους παράγοντες οι οποίοι θα βοηθήσουν να γίνει επιτυχημένη διοργάνωση. Οι διαιτητές παίζουν ρόλο για το σωστό αποτέλεσμα, την κριτική άποψη και την ασφάλεια των αθλητών. Θα έχουμε κάτμαν, οι άνθρωποι που θα φροντίζουν για την ασφάλεια των αθλητών. Θα έχουμε ανθρώπους του χώρου οι οποίοι θα κάνουν την αναμετάδοση σε live streaming, που είναι γνώστες του αθλήματος, για να μπορούν να δίνουν την πληροφορία στον ακροατή. Αλλά θα υπάρχει και λεντοοθόνη τεράστια, η οποία θα δείχνει όλες τις λεπτομέρειες της μάχης παράλληλα με αυτό που θα βλέπει ο θεατής. Mm-hmm. Θα βλέπει και όλες τις λεπτομέρειες της μάχης σε μια λεντοοθόνη μεγάλη. Προσπαθούμε να το αναβαθμίσουμε και να το κάνουμε σύμφωνα με τα πρότυπα του εξωτερικού. Να πω και να τονίσω ότι σαφώς το main event με τον Αλέξανδρο Ξοχοίρη και τον Βαλεντίνο Κυριακίδη έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι δύο τρομερά κατεξιωμένοι αθλητές. Ο Χρυσοχοίδης έχει αγωνιστεί και έχει πάρει τίτλους σε όλη την Ελλάδα. Απ' την άλλη, ο Κυριακίδης είναι ένα πολύ σκληρό παιδί, πολύ καλός αθλητής, έχει πολύ βαρύ βιογραφικό, οπότε θεωρήσαμε ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα rematch με τον
Κυριακή καλύτερα προπονημένο για την κατάκτηση της ζώνης, της πρώτης ζώνης που δίνουμε και θα τη δώσουμε στην Κομωτινή. Από εκεί και πέρα έχουμε τον αγώνα του Μοχάμετ Κυραχμέτ, ο οποίος είναι ένας αθλητής Κομωτινέος, βέβαια ζει και γυμνάζεται στην Θεσσαλονίκη. Ο Μοχάμετ Κυραχμέτ είναι ένας από τους ελάχιστους αθλητές. Πολύ καταξιωμένο στο χώρο. Ναι, είναι από τους ελάχιστους αθλητές στην Ελλάδα που έχει καταφέρει και έχει παίξει σε διοργανώσεις όπως είναι το Brave και το Cage Warriors. Είναι διοργανώσεις πολύ ψηλού επίπεδου. Να σκεφτείτε, 3-4 αθλητές σε όλη την Ελλάδα έχουν καταφέρει να συμμετέχουν σε αυτές τις διοργανώσεις και ένας από αυτούς είναι ο Κυραχμέτ, ο οποίος θα παίξει με τον Αλβανό το Χότζα. Είναι ο δεύτερος αγώνας στο main event και από εκεί και πέρα μετά η κάρτα συνεχίζεται με αθλητές οι οποίοι είναι από όλη την περιοχή της Ελλάδος. Έχουμε αγώνες MMA, έχουμε δύο μάχες γυναικείες με την Αγγελική Κοκμωτού εναντίον της Μίνας, που θα είναι ένας πολύ καλό παιχνίδι. Η Κοκμωτού είναι από την Κομωτινή, η Μίνα είναι από τη Θεσσαλονίκη, και την Γεδίκογλου με την Μαρίνα τη Μελεκίδου, η οποία είναι η Γεδίκογλου είναι από τη Δράμα και η Μαρίνα είναι από τη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι και οι γυναίκες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτά τα event και είναι καταξιωμένες αθλήτριες οι οποίες προσπαθούν και προσφέρουν ισότιμο και καλύτερο θέαμα και από τους άντρες. Και φυσικά έχουμε μια ομάδα αθλητών οι οποίοι κάνουν ντεμπούτο σε αυτή τη διοργάνωση, που ξεκινάνε από την περιοχή του Δημότυχου, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη. Πολύ σημαντικό και αυτό. Φτάνουν μέχρι την Αθήνα. Πολύ σημαντικό αυτό, να δίνονται ευκαιρίες σε νέους αθλητές, έτσι ώστε να υπάρχει και η εξέλιξη του εν λόγω αθλήματος, κύριε Ελευθεριάδη. Σαφώς. Και το πιο πολύ το μεγάλο μας, αυτό που ο μεγάλος μας σκοπός και ο στόχος είναι όχι να εξελίξουμε το άθλημα, γιατί το άθλημα πάει με τρομακτικούς ρυθμούς στο εξωτερικό, να μπορέσει να το γνωρίσει η Ελλάδα, να το γνωρίσουν η κάθε πόλη και να αποκτήσει μαχητικό κοινό. Ήδη χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν φαν και υποστηρίζουν τον αθλητή και βλέπω μηνύματα και τα λοιπά στο διαδίκτυο που υποστηρίζει ο καθένας τον αθλητή του και ο κάθε αθλητής έχει κάνει τη δικιά του ομάδα θαυμαστών. Αυτό είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, πάντα αθλητικά πλαίσια, πάντα με σεβασμό στους αντιπάλους και πάντα με σεβασμό ότι αυτός που μοιράζεται μαζί μας το κλουβί είναι αθλητής και δεν είναι σε μια αναμέτρηση αθλητική με κανονισμούς για ποιος θα είναι καλύτερος στη συγκεκριμένη βραδιά. Έτσι ακριβώς. Οπότε, δίνουμε το ραντεβού για το Σάββατο. Την προηγούμενη ημέρα θα υπάρχει αυτό event, την Παρασκευή, ήθελα να σας πω, την Παρασκευή στον ίδιο χώρο, με δωρεάν προσέλευση των θεατών, θα γίνει το step down, είναι δηλαδή η παρουσίαση και η ζήγηση των αθλητών, οι οποίοι θα κάνουν δημόσια εμφάνιση και θα ακολουθήσουν εκεί οι συνεντεύξεις των αθλητών. Εκεί είναι η προσέλευση του κοινού ελεύθερη, μπορούν να έρθουν και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή του step down. Και μετά το Σάββατο, την επόμενη ημέρα. Σάββατο 6 ώρα ανοίγουν οι πόρτες μας. Ξεκινάμε 7.30 ώρα με παρουσίαση των αθλητών πλέον πάνω στην μαχητική αρένα και με διάφορα άλλα happening που θα γίνουν και θα τα κρατάμε για έκπληξη για να τα δείτε. Να μας κρατήσετε. Ναι. Περιμένουμε έτσι τον κόσμο να έρθει. Στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής φέτος. Στο Θέατρο Κομωτινής. Ναι. Σε μεγαλύτερος χώρος. Μεγαλύτερος χώρος. Μιλάμε για 1.200 άτομα περίπου που υπολογίζουμε ότι θα καταφέρουν να προμηθευτούν το εισιτήριο. Προειδοποιώ ότι από τις επόμενες μέρες θα αρχίσουν τα εισιτήρια να γίνονται δισεύρετα, οπότε κλείστε το εισιτήριό σας. Ίσως την πόρτα να μην έχουμε δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε όλους. Ωραία. Θεωρούμε. Περιμένουμε να σας δούμε από κοντά και να σας δούμε και ζωντανά, κύριε Ελευθεριάδη, και εσάς και όλους τους αθλητές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι έτσι η συνεργασία μας να συνεχιστεί και στα επόμενα, γιατί σκοπεύουμε να γίνει θεσμός πλέον στην Κομωτινή του UMC και πιστεύουμε πάρα πολύ στο μαχητικό κοινό της Κομωτινής και γενικότερα της Θράκης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την Παρασκευή το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία και το Σάββατο στο... Όχι στην Κεντρική Πλατεία. Πάλι στο Ανοιχτό Θέατρο Κομωτινής θα γίνει. Γιατί έχουμε ετοιμάσει εκεί πέρα κάμερες, έχουμε ετοιμάσει μια διαδικασία μεγάλη.
Οπότε θα είμαστε στο Ανοιχτό Θέατρο Κομοτήνης και την Παρασκευή και το Σάββατο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση. Να είστε καλά, κύριε Ελευθεριάδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.